Έμεινα στην ψάθα. Το εννοώ. Και ρίξε μια ματιά και θα καταλάβεις. Για πότε το αυτοκίνητο κατάπιε 65 χιλιόμετρα από το κέντρο της Αθήνας δεν το κατάλαβα. Η διαδρομή μέσα από το όρος Πατέρα ως τη μεγαλύτερη υδάτινη αγκαλιά της νοτιοδυτικής Αττικής είναι συναρπαστική. Επέλεξα την παλιά Εθνική Οδό και στον κόμβο της Ελευσίνας έκανα δεξιά, ακολουθώντας την παλιά Εθνική Αθήνα Στίβας. Μερικές στροφές μετά την Αγία Σωτήρα με τις ταβέρνες, έστρεψα αριστερά σε μια διαδρομή μαγευτική και με καλή σήμανση. Βρέθηκα πίσω από το τιμόνι ενός αυτοκινήτου με υβριδική τεχνολογία και φιλική για το περιβάλλον καρδιά, διότι το μηχανικό σύνολό του χρησιμοποιεί συμπιεσμένο φυσικό αέριο, εξασφαλίζοντας με χαμηλό κόστος και άρα κατανάλωση, μεγάλη αυτονομία και εμβέλεια δράσης. Δηλαδή, σε βλέπουν αραιά και πού στο βενζινάδι. Έχω πάρει πια την κατηφόρα όταν το θέαμα που βλέπω πάνω σε μια φουρκέτα με κάνει να σταματήσω. Αυτός που βλέπεις είναι ο κόλπος με τα Ρίχτερ, δηλαδή ο κόλπος των Αλκυονίδων. Έχει συνολικό μήκος ακτογραμμής 8 χιλιόμετρα. Σε κάποιο σημείο θα βρεις ένα κομματάκι να ρίξεις μια βουτιά. Ένα φρύδι μήκους 2 χιλιόμετρων είναι η παραλία της Ψάθας. Δεν αποκλείω ότι μπορεί να την ξέρεις. Έχεις όμως δει πως έχει εξελιχθεί. Πάνε χρόνια πολλά από την προηγούμενη επίσκεψή μου και η εικόνα που είχα έχει τροποποιηθεί κάπως, όχι όμως με αρνητικό πρόσημο. Τα πεύκα κυριαρχούν. Φθάνουν ως τη θάλασσα. Θες την ησυχία σου. Σε αυτό το κομμάτι της παραλίας δεν θα το βρεις. Πίσω από τη φαρδιά ακρογιαλιά είναι παρατεταγμένα 4 beach bar. Εννοείται ότι έχουν αναπτύξει συστοιχίες με ομπρέλες και ξαπλώστρες. Η ανθρωπογεωγραφία ενδιαφέρουσα. Δεν είναι όμως της παρούσης. Η ένταση από τα ηχεία με την πάροδο της ώρας αυξάνεται με γεωμετρική πρόοδο. Αν έχεις παιδιά, και φυσικά να έρθεις. Αν δεν θέλεις οργάνωση και παροχές, αλλά κάτι πιο αγνό, πας πιο δίπλα, καρφώνεις την ομπρελίτσα σου στο ψηλό γοτσαλάκι και είσαι άρχοντας. Το καλύτερο στο αφήνω για το τέλος. Στα δεξιά της παραλίας είναι ένα αεροξοβόλι με τρεις ταβέρνες πάνω στο κύμα. Η εικόνα που αναδύεται στο μυαλό βλέποντας το συγκεκριμένο σημείο θυμίζει Ελλάδα του 50. Επειδή εμένα μου αρέσει να πηγαίνω ως το τέλος του δρόμου σε κάθε διαδρομή, επιλέγω την τελευταία. Το μυστικό της υπόθεσης είναι η κυρία Εύη που έχει την ταβέρνα, η οποία είναι 150 ετών. Η ταβέρνα είναι τόσο, όχι η κυρία Εύη. Με τα πόδια στο βρεγμένο γοτσαλάκι, την ώρα που ο ήλιος κάνει τη δουλειά του, εγώ βρέχω τα χείλη μου με τσίπουρο, δοκιμάζω ντομάτα από τον μποστάνι της κυρίας Εύης και αφήνω το γαλάζιο της θάλασσας να με ξελογιάσει. Τι είναι η ζωή, μια θάλασσα. Ο κόλπος των Αλκυονίδων είναι ανεξάντλητος. Η φύση σε εκείνο το σημείο σαν να με καλεί ξανά κοντά της και μου φαίνεται ότι θα ανταποκριθώ. Παίρνω δυνάμεις και ετοιμάζομαι για την επόμενη εξόρμηση.